Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Ανδρέας Καρίτζης και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Δύναμης Ζωής για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σε μια δύσκολη μέρα και δύσκολη ώρα, κανένα δυο, ίσως και λιγότερο, 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες για μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, όπου η εκλογική δραστηριότητα κορυφώνεται, άρα η παρουσία σας εδώ μας τιμά ιδιαίτερα. Εμείς επιλέξαμε, η Δύναμη Ζωής επέλεξε να κλείσει την προεκλογική της εκστρατεία με μία διαφορετική εκδήλωση, με μια προσπάθεια να παρουσιάσει αυτά που θα έπρεπε να είναι ο πυρήνας της συζήτησης της προεκλογικής 3 μήνες τώρα. Δεν τα καταφέραμε. Αντέξαμε, υπομείναμε μία πολιτική συζήτηση που αρμόζει σε ένα παρακμάζον πολιτικό σύστημα που ελπίζουμε ότι πολύ γρήγορα ο λαός μας θα το αφήσει πίσω. Η γεύση δεν ήταν καλή. Η προσπάθειά μας να ανοίξουμε θέματα, να μιλήσουμε για το τι φανταζόμαστε εμείς για την Αττική, ποια είναι τα προβλήματα και πώς μπορούν να επιληθούν, δεν βρήκαμε συνομιλητές, ούτε μία κάλυψη, μία διάδοση των δικών μας θέσεων και προτάσεων. Αλλά για να μην μας μείνει η πικρή γεύση, επιλέξαμε να κλείσουμε αυτή την προεκλογική εκστρατεία με μια διαφορετικού τύπου συζήτηση πάνω στα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια Αττικής. Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα ένα γενικό σχέδιο με το στόχο να σας δείξουμε έναν γενικό προσανατολισμό, μια νέα, ας πούμε, αντίληψη και νοοτροπία για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί μια κοινωνία, μια τοπική μια περιοχή, μια περιφέρεια να οργανώνει και την παραγωγική της και την οικονομική της δραστηριότητα. Δεν είναι ένα σύνολο προτάσεων κλειστών. Είναι μια φωτογραφία μια συζήτηση που διεξάγεται και θα διεξάγεται με φορείς, επιστήμονες, ανθρώπους, ειδικούς με τους οποίους ερχόμαστε σε επικοινωνία. Είναι δηλαδή ένα σχέδιο δράσης σε διαρκή επεξεργασία. Παρ' όλα αυτά θα βρείτε και θα δείτε ενδεικτικές επιμέρους προτάσεις και παρεμβάσεις που φωτίζουν το τι διαφορετικό φέρνει η Δύναμη Ζωής στην περιφέρεια Αττικής. Να τονίσω επίσης ότι θα δείτε ή θα ακούσετε, και θα ακούσετε ξεχασμένες έννοιες στη σημερινή εποχή για το ότι ένα παραγωγικό και οικονομικό σχέδιο θα πρέπει να στηρίζεται στις δυνατότητες των ανθρώπων και της περιοχής. Θα ακούσετε για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος επίσης έχει εξαφανιστεί από την πολιτική συζήτηση. Θα ακούσετε για καταγραφή των δυνατοτήτων και των αναγκών, για την εκπόνηση σχεδίων, για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων, για τον έλεγχο και τη συμμετοχή των πολιτών ως θετική διάσταση σε αυτά τα σχέδια, για ένα συνολικά νέο μοντέλο δημόσιας πολιτικής. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με το γεγονός ότι μάθαμε ή επιχειρούμε να εγκαθιδρύσουμε σε αυτή τη χώρα μία λογική να γίνονται όλα στο πόδι, να υπάρχει έμφαση στο ευκαιριακό κέρδος, στην βραχυχρόνια προοπτική, γενικότερα σε μία ανώριμη συμπεριφορά, η οποία διαλύει και την κοινωνία όπως το βιώνουμε εμείς τα τελευταία 4 χρόνια. Αργά ή γρήγορα όμως, γιατί κάποτε τελειώνουν αυτά τα πράγματα, αργά ή γρήγορα οι κοινωνίες θα προσγειωθούν στην πραγματική ζωή και παραγωγή από τις φούσκες των αγορών και των νεοφιλελεύθερων δυσιδαιμονιών. 2 τρόποι υπάρχουν να προσγειωθεί η κοινωνία στην πραγματική ζωή και παραγωγή. Ο ένας είναι να συντριβεί, να πέφτοντας από τα σύννεφα των αγορών, μια κοινωνία να συντριβεί, που είναι κατά τη γνώμη μας το μνημονιακό σχέδιο προσγείωσης στην πραγματικότητα. Και υπάρχει και ένα άλλο σχέδιο προσγείωσης στην πραγματικότητα, επιστροφής δηλαδή στην πραγματική ζωή και πραγματική παραγωγή, που είναι αυτό που προσβεύει η αριστερά, ένα σχέδιο προσγείωσης εκεί που είναι οι ανάγκες και οι δυνατότητες των ίδιων των ανθρώπων. Θα καλέσω λοιπόν τη Δρένα Δούρου, την υποψήφια Περιφερειάρχη Αττικής, την επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ζωής, να σας παρουσιάσει τους βασικούς άξονες μιας ομαλής και σχεδιασμένης προσγείωσης της Αττικής στην πραγματική ζωή και παραγωγή.
Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, η κυρία Δούρου θα έχει το ρόλο του πιλότου σε αυτή την προσγείωση. Την καλώ λοιπόν στο βήμα για να αρχίσουμε την παρουσίαση. Καλημέρα και από μένα. Νομίζω ότι ο Αντρέας ο Καρίτζης, που μαζί με πάρα πολλούς άλλους έδωσαν μια σπουδαία μάχη τους τελευταίους 4 μήνες, προσπάθησε να εξηγήσει εύληπτα, λακωνικά, με περίσσια συστολή, όπως τον χαρακτηρίζει τα τελευταία 20 χρόνια που τον γνωρίζω, τι επιχειρούμε σήμερα. Αφενός να μιλήσουμε επί των πραγματικών προβλημάτων, αλλά αφετέρου να πείσουμε και ένα διαφορετικό ήθος. Ετούτε εδώ η συνάντηση είχε οριστεί πριν από το εκλογικό αποτέλεσμα της 18ης Μαΐου. Ως οφείλαμε με το ήθος που θέλουμε εμείς να υπηρετήσουμε, διότι εμείς ήλθαμε για να μείνουμε. Και θα μείνουμε ακόμα, και αν ομιγέννη το λέω, δεν βρεθούμε εμείς στην αρχή της περιφέρειας Αττικής, αλλά βρεθούμε στη μείζωνα αντιπολίτευση. Αυτό το ήθος και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαμε τους προηγούμενους μήνες και θα λειτουργήσουμε ό,τι και να γίνει, αποτυπώνεται σε 5 γραμμές, 5 στίχους, γραμμένους το 1761, που μου τους έδωσε ο Μανώλης ο Γλέζος, μαλώνοντάς με να μην πω το όνομά του, μα άμα έκανα πάντα ό,τι μου λέγανε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήμουν εδώ σήμερα μπροστά σας. Δεν κάνω πάντα ό,τι μου λένε και δεν υποχωρώ πάντα. Και θέλω και το Μανώλη το Γλέζο, αλλά και το Γιώργο τον Κυρίτσι και το Γιάννη το Μιλιό, γιατί καταλαβαίνετε ποια είναι η αγωνία του. Να μην φανεί αυτός έναντι άλλων σπουδαίων συναγωνιστών. Θέλω και τους τρεις να τους στείλετε στην Ευρωβουλή. Και νομίζω ότι θα το κάνετε. Λένε λοιπόν αυτοί οι στίχοι, γιατί είμαστε σπορά που πάει πολύ πίσω. Συμμαζεμένοι όλοι εμείς, μεγάλοι και μικροί, επίτροποι και προεστοί, και το επίλοιπον κοινών, όλοι εις μίαν βουλήν και γνώμην, σημειώνομεν και θέλομεν. Και σας λέω λοιπόν τι έχουμε εμείς σημειώσει, τι θέλουμε εμείς να κάνουμε, και ο Αντρέας θα μας βοηθήσει ένα βήμα παραπέρα από το χαρτί που κρατώ εγώ, με PowerPoint. Εμείς λέμε ότι ανεξάρτητα των θεματικών αξώνων που έχει και το καινούργιο πρόγραμμα, τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, διότι δεν είναι μόνο το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης, το νέο ΕΣΠΑ ή το πρόγραμμα δημοσίων πόρων, όποιο πρόγραμμα έχουν αφήσει συγκεκριμένες πολιτικές λιτότητας, εμείς λέμε ούτως ή άλλως ότι κι αν ακόμα εκεί το συναπαντά κανείς ως προτεραιότητα, για την Περιφερειακή Παράταξη Δύναμη Ζωής η έμφαση δίνεται στην εργασία. Στην εργασία, όχι στην απασχόληση, στην εργασία και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Φιλοδοξούμε με έναν τρόπο ανοιχτό εις Βουλήν Μία να προσπαθήσουμε να κάνουμε γνωστό ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο στην Αττική. Και άλλη παρένθεση, επί του ήθους και επί της μεθοδολογίας. Δεν ισχυριζόμαστε, όπως κάναν άλλοι ανθυποψήφοι μας, ότι μπορούμε να τάξουμε ότι η περιφέρεια Αττικής μπορεί να είναι ένα στήλακας ανάπτυξης σε μια χώρα που η εθνική κυβέρνηση ακολουθεί πολιτικές εξαθλίωσης. Διότι αυτό κάποιοι άλλοι το έπραξαν, παίρνοντας τη σκυτάλη του λαϊκισμού και του τάζω τα πάντα στους πάντες. Γι' αυτό θα βγάλετε και τον Γιώργο και τον Γιάννη και τον Μανώλη στην Ευρωβουλή, για να επισπεύσουμε καταστάσεις σε εθνικό επίπεδο. Μπορούμε όμως να αντιπαλέψουμε έναν μνημονιακό χειμώνα, μνημονιακές πολιτικές, πολιτικές λιτότητας, με μία άνοιξη ανάπτυξης, όπως δεν έκαναν οι προηγούμενοι, ο συγκεκριμένος ένας, ο απερχόμενος περιφερειάρχης, γιατί εμείς θεωρούμε ότι το μνημόνιο το παλεύεις με προγράμματα, όχι με όψιμες αντιμνημονιακές ή αχές. Το σχέδιο δράση λοιπόν το δικό μας έχει τρεις χρηματοδοτικές προτεραιότητες, θα με συγχωρήσετε αν δεν συμβαδίζω πάντα με τον Αντρέα,
Έτσι το κάναμε 4 μήνες τώρα, αλλά μας βγήκε σε καλό. Πολλούς τσακωμούς και πολλούς διαξυσμούς. Έχει 4 εργαλεία, έχει 6 αναπτυξιακούς άξονες. Πιο συγκεκριμένα, κάτι που δεν ίσχυσε με την απερχόμενη διοίκηση και συνοψίζεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη βάση των δυνατοτήτων της περιοχής. Αυτό απουσίασε παντελώς, αρκεί ένα κλικ για όσους είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο ή αναζήτηση πιο εμπελεχής σε έγγραφα. Εμείς λοιπόν έχουμε επίκεντρο στο επίκεντρο της ανάγκης και τις δυνατότητες τις σημερινές της περιφέρειας, της περιοχής και των ανθρώπων και λέμε ότι μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε αυτούς τους πόρους υπέρ των ανέργων, των νέων επιστημόνων και των γυναικών. Τώρα, κριτήριο. Το κριτήριο των αναπτυξιακών σχεδίων είναι η δημιουργία, το είπα και στην αρχή, το υπονόησα, θέλω πραγματικά, αν μείνει κάτι, να μείνει αυτό, η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. Σε αυτούς τους 4 μήνες βρεθήκαμε σε πάρα πολλές δημόσιες υπηρεσίες και είδαμε τα μάτια, τα θλιμμένα μάτια νέων και μεγαλύτερων σε ηλικία, εκβιασθέντων από αυτή την ομοιρία των πεντάμηνων ή των δίμηνων. Τώρα, πώς θα επιτευχθεί αυτό, διότι ακόμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις προάλλες έταξε θέσεις εργασίας, εμείς δεν λέμε για τσιπούρες, λαβράκια, κοτσομούρες και ρόδια, λέμε ότι για αυτούς τους σκοπούς έχουμε 2 χρηματοδοτικές προτεραιότητες. Προτεραιότητα πρώτη, η οποία βεβαίως αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αντιμετώπιση ανεργίας μέσα από την αναχέτηση απολύσεων και λουκέτων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό για μας δεν είναι απλά προτεραιότητα και αξιακή αρχή. Ήδη έχουμε αναζητήσει τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Small and Medium Enterprises Instrument, για το οποίο βέβαια δεν γίνεται λόγος, αλλά θα πρέπει να πάει και κάποιος στις Βρυξέλλες, στην αρμόδια επιτροπή, για να το διεκδικήσει και να το αναζητήσει. Την καταγραφή των ανέργων ανακλάδο και ειδικότητα, κοιτάω κάποιους στα μάτια που μας τίμησαν σήμερα εδώ και που παλεύουν πριν από μένα για τα αυτονόητα σε μια κατά τα άλλα ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχουμε καταγραφή, σωστά κύριε Καβαδά, δεν έχουμε. Και η δεύτερη τώρα χρηματοδοτική προτεραιότητα που αφορά στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης και κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από συγκεκριμένα και ειδικά σχέδια δράσης για ευπαθείς ομάδες. Αυτό τώρα είναι γνωστό και δεν θα μπορούσε να μην είναι γνωστό, άσχετα αν κάποιοι ποιούν την ίσα, ότι η αναχέτηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχει θετική και άμεση επέμβαση στην ανάπτυξη. Να το πω απλά, προκαλώντας ενδεχομένως τους εξεβονίμων ιδεολογικά και πολιτικά. Δεν μπορείς να έχεις παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη με πένιτες. Δεν μπορείς να έχεις παραγωγική ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και επενδύσεις με έναν εξωθυλιωμένο πληθυσμό. Έτσι, λοιπόν, αυτονόητο, αλλά δεν το βλέπουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα, τι προτείνουμε εμείς, χρήση 4 εργαλείων. Το πρώτο είναι αυτό που επιχειρούμε ακόμα και στα ίσωνα. Όπως η σημερινή εκδήλωση, παρόλο που κάποιοι μας είπαν ότι δεν έχει νόημα, δεν θα έρθει κάποιος δημοσιογράφος. Η αλήθεια είναι, βλέπετε εσείς δημοσιογράφους από τα κανάλια ή από τις εφημερίδες. Και είναι η νέα νοοτροπία διοίκησης με διαφάνεια, συμμετοχή και δημοκρατία, με δημοκρατικό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και με αναβάθμιση υπηρεσιών και ενδυνάμωση της περιφερειακής διοίκησης. Οφείλω, όχι για κολακία ή προεκλογική σκοπιμότητα, να σας πω ότι σε πάρα πολλές υπηρεσίες της περιφερειακής διοίκησης που επισκεφτήκαμε, μας είπανε ότι ήταν η πρώτη φορά που είδανε υποψήφιο έτσι, για την περιφέρεια ή παλαιότερα για την ομαρχία. Και οφείλω να σας το μεταφέρω αυτό, γιατί για μας όλα αυτά δεν γεμίζουν σελίδες ηλουστρασιών προεκλογικών προγραμμάτων. Ήδη τα έχουμε κάνει πράξη και ασωρείται ο απερχόμενος περιφερειάρχης στις τηλεοράσεις που τον φιλοξενούμε πολύ χαρά, ότι δεν πήγα ποτέ να τον δω. Για μας, προτεραιότητα είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την εξοικονόμηση πόρων, τη βελτιστοποίηση του κοινωνικού αποτελέσματος της δράσης της περιφέρειας, της ισότητας πρόσβασης
πολιτών και επιχειρήσεων στο σχέδιο δράσης, την καταγραφή και αξιοποίηση δυνατοτήτων, το σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και πολλά άλλα. Μένω στο σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιχειρηματίες, φορείς που είχαμε την ευκαιρία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να τους συναντήσουμε και δεν ήταν συναντήσεις αυροφροσύνης προεκλογικής σκοπιμότητας, ήταν συναντήσεις που βγήκαν χαρτί και μολύβι και είδαμε αν μπορούμε να συναρθρώσουμε τις δικές μας προτάσεις με τις δικές τους ανάγκες. Μας τόνισαν ότι περισσότερο και από όλα τα άλλα, αυτό το οποίο είναι ο μεγαλύτερος τους κίνδυνος, δεν είναι βέβαια ένας επικίνδυνος πολιτικός σαν τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε μια αντιπαθέστατη περιφερειάρχη σαν τη Ρεναδούρου, είναι η απουσία σταθερότητας. Τώρα, το δεύτερο εργαλείο αφορά τους πόρους. Δηλαδή, το περιφερειακό πρόγραμμα 2014-2020, για όσους δεν γνωρίζουν, ανέρχεται στο 1,5 δις, όπου, όπως ήδη είπα, υπάρχει συγκεκριμένος θεματικός άξονας, δεν το βάζει περιφερειακή παράταξη δύναμη ζωής, για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Συγκεκριμένος θεματικός άξονας, τίτλους σας διαβάζω, δεν είναι ευχές, ούτε προσδοκίες της Ρένας Δούρου και όλων όσων συστρατεύονται στην προσπάθειά μας, υποδομές αντιμετώπισης της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για την όποια ανάπτυξη. Το μεακά προγράμματα, λοιπόν, του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ύψους 1 δις και σε αυτό προσθέστε, σας παρακαλώ, όπως έχουμε προσθέσει εμείς το δικό μας σχέδιο, πολυετές, δημοσιονομικό πλαίσιο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon 2014-2020. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν θα μπορούσε να μην είναι μικρά, ευέλικτα, εστιασμένα χρηματοδοτικά σχήματα για τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και για παραγωγικές μονάδες κοινωνικής οικονομίας. Και επανέρχομαι στο τρίτο που ήδη βιάστηκα, γιατί είναι δική μας προτεραιότητα, να το σημειώσω και είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο. Βλέπω ανθρώπους ακριβώς πίσω από τον κύριο Καβαθά, θα μπορούσα να είναι και μπροστά, ανθρώπους που υπηρετούν στις δημόσιες υπηρεσίες τις εναπομείναντες για τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και θέλω να τους ευχαριστήσω και εδώ για τη στήριξη απέναντι στη λιδωρία και στην επίθεση των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως είναι ο κύριος Θέμης Μπαλασόπουλος και όχι μόνο. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Το ανθρώπινο κεφάλαιο. Ανθρώπους που είναι της παραγωγής, της δουλειάς, όσοι ακόμα μας έχουν αφήσει να εργαζόμαστε και όχι του χρηματιστηρίου, της δημιουργίας και όχι της αρπαχτής, ανθρώπους της εργασίας και βεβαίως αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ομάδες νέων επιστημόνων. Οφείλω να το πω άλλη μια φορά, πάρα πολλοί νέοι και νέες επιστήμονες που δεν φιλοδοξούν να βρεθούν με την καινούρια περιφερειακή αρχή σε κάποια έμιστη θέση. Εργαστήκανε άοκνα τους τελευταίους 4 μήνες και από το εξωτερικό για το πρόγραμμά μας. Άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη νεοφυή επιχειρηματικότητα ή σε άπτες στα ελληνικά τα startups, όχι ως μια αφορμή για ένα καινούριο πλιάτσικο χρημάτων, αλλά σε ένα δίκτυο ασφάλειας στους νέους και στις νέες, ώστε να μην έχουμε αυτή την εξαγωγή μυαλών στο εξωτερικό. Για το σκοπό, λοιπόν, αυτό, η στοχευμένη παρέμβασή μας έχει να κάνει με τον έλεγχο, κακιά λέξη είναι αυτή, με τον έλεγχο των αναπτυξιακών σχεδίων της περιφέρειας, έχει να κάνει με τη δημόσια διαβούλευση και για τις παραγωγικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας, έχει να κάνει με έναν αξιόπιστο μηχανισμό που τον αναζητήσαμε, δεν τον βρήκαμε, πληροφόρησης, υποστήριξης, διασύνδεσης. Αν αυτά όλα ακούγονται πολύ τεχνοκρατικά και βαρύγδουπα, κάνω αυτές τις παρενθέσεις με κανονικά παραδείγματα, την απελπισία νέων ανθρώπων, όπου προσήλθανε στις υπηρεσίες της περιφέρειας, προκειμένου να δουν τι μπορούν να κάνουν και δεν υπήρχε κανένας να τους ενημερώσει. Κανένας να τους ενημερώσει, όχι από τεμπελιά, γιατί οι δημόσιοι πάλι είναι τεμπέλιδες, αλλά γιατί η περιφερειακή αρχή, η απερχόμενη, δεν είχε κανένας είδους μηχανισμό, πληροφόρηση, υποστήριξη και διασύνθεση χρηματοδοτικών εργαλείων που τρέχουν αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε εδώ. Δικτύωση,
παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών με πρωτόκολλα συνεργασίας και διασύνδεση σε τοπικό επίπεδο. Κοιτάω κάποιους και αντιλαμβάνομαι ότι θεωρούνται αυτονόητα. Πιστέψτε με, όλα αυτά, 12 χρόνια στην ηγεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης ο απερχόμενος περιφερειάρχης και 3,5 χρόνια πια με περιφέρειες, δεν γίνονται, δεν υλοποιούνται, δεν έχουν σχεδιαστεί. Και βεβαίως, συνεργασία δήμων και τοπικών εμπορικών συλλόγων για την εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέταρτο εργαλείο, φίλες και φίλοι, που αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων. Εδώ κάναμε μία προσπάθεια, ήταν μία τρίωρη συνέντευξη, σε σχέση με ένα νέο ολοκληρωμένο ρυθμιστικό σχέδιο, όπου βεβαίως θα είναι σύγχρονο, θα έχει ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα και βεβαίως η λέξη που μου έχουν βάλει αρκετοί πιπέρι στο στόμα θα αφορά και τη διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων. Αντιπλημμυρικό και αντιπυρηνικό σχεδιασμό, ολοκλήρωση αποχετευτικών υποδομών. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ότι θα πάω στο σπίτι μου, αν δεν τα κάνω, γιατί απλώς για μας είναι προτεραιότητες και θα γίνουν. Και βεβαίως, δημόσιος χαρακτήρας στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Αττικής. Μία καλή πρόγευση πήραν οι κυβερνώντες, ό,τι και να γίνει σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις σε επίπεδο εθνικής ελληνικής κυβέρνησης, από το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αν επιχειρούσε ο απερχόμενος περιφερειάρχης μαζί με τους Δήμους να γίνει το ίδιο στην Αττική, τα ποσοστά θα ήταν ίδια, αν όχι μεγαλύτερα. Για μας είναι ιδιαίτερα σπουδαία η εξοικονόμηση και η προγραμματισμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην παραγωγή. Γίνεται και αλλού. Δεν σας τάζουμε πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά και υλοποιήσιμα. Και βεβαίως τον μετασχηματισμό στη συνέχεια του προηγούμενου της αγροτικής παραγωγής σε λιγότερο υδροφόρες μεθόδους. Με έργα ανακύκλωσης, με ένα δίκτυο παρακολούθησης και καταγραφής ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων του νερού. Δεν θα βαρεθώ να το λέω, ελπίζω να μην βαρεθείτε να τα ακούτε, που αλλού έχει γίνει. Τώρα, τι προτείνουμε για να επιτευχθούν τα παραπάνω. Προτείνουμε 6 αναπτυξιακούς άξονες. Ο πρώτος αναπτυξιακός άξονας έχει να κάνει με τη γνώση και την καινοτομία και αφορά στην εκπόνηση ενός παραγωγικού προτύπου έντασης γνώσης, όπως λέμε, μέσα από την ίδρυση Περιφερειακού Συμβουλευτικού Κέντρου Ανάπτυξης και Τεχνολογικής Μεσητείας, για τη διασύνδεση και το συντονισμό των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων της Αττικής, βεβαίως με τις παραγωγικές μονάδες και τους φορείς τους. Με αυτούς πρέπει να γίνει διασύνδεση, όχι με τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους, τους αντιπεριφερειάρχες ή την περιφερειάρχη. Με την εκπόνηση βεβαίως αναπτυξιακών πλάνων σε τομείς, και ακούσα τις προτεραιότητές μας, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, νέες τεχνολογίες, βιοτεχνολογία, ιατρική. Και βεβαίως ήδη έχουν αναζητηθεί και έχουν βρεθεί και γεμίζουμε αισιοδοξία τη δημιουργία δεξαμενής πρότυπων προϊόντων από καινοτομική δραστηριότητα. Πραγματικά δεν ήμασταν σε θέση και εμείς ούτε καν να προβλέψουμε, να εικάσουμε τη δουλειά που έχει γίνει από νέους και νέες αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία σε σχέση με τέτοιου είδους καινοτομικά προϊόντα. Ο στόχος βεβαίως είναι η εργασία ανέργων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς. Γι' αυτό είδαμε ότι έχει εξαιρετικά αποτελέσματα η ίδρυση συνεταιρισμών επιστημόνων στο πλαίσιο βεβαίως της κοινωνικής οικονομίας και την ίδρυση μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων. Δεύτερος αναπτυξιακός άξονας, ο οποίος έχει να κάνει με το αγροτοδιατροφικό σύστημα, δίνοντας βεβαίως έμφαση στην ποιότητα. Μία από τις πρώτες παρεμβάσεις μας, παρουσίες μας, ήταν στα Μεσόγεια. Βλέπω τώρα τον Θοδωρή, τον Κοντζόπουλο και τον Πέτρο τον Φιλίππου, όπου ναι, η περιφέρεια Αττικής, τα χώματα της Αττικής γης μπορούν, αν τα βοηθήσουμε, αν δεν τα τσιμεντώσουμε κι άλλο, να έχουν εξαιρετική παραγωγή προϊόντων. Όχι όμως, επαναλαμβάνω, ρόδια και ακτινίδια που έλεγε χτες προχθές ο Πρωθυπουργός. Εμείς δεν τάζουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εδώ ακολουθούμε την καταγραφή και την αναβάθμιση αγροτικών μεταποιητικών μονάδων,
μη σας ξαφνιάζει, σε μια χώρα που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014, δεν έχει γίνει τέτοιου είδους καταγραφή. Θέλουμε να παρέχουμε κίνητρα και δυνατότητες στήριξης σε νέες τεχνολογίες, σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και ένα πλαίσιο για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων. Διαμορφώνουμε και έχουμε διαμορφώσει στο πρόγραμμά μας ένα πλέγμα, θα έλεγα ορθότερα, υποστηρικτικών υπηρεσιών από την ίδια την περιφέρεια. Και βεβαίως θέλουμε να προωθήσουμε τη συνεργασία και τον από κοινού σχεδιασμό μεταξύ των αγροτοδιατροφικών μονάδων και των επιχειρήσεων. Θέλουμε να συνδέσουμε τους αγρότες παραγωγούς με τις στηριωστικές μονάδες. Παρένθεση, κανονικό γεγονός. Όταν επισκεφτήκαμε τη διαχειριστική αρχή, είχαμε μια απορία. Γιατί μια περιφέρεια όπως η περιφέρεια Λισαβόνας, δεν επιλέξαμε μια χώρα η οποία δεν δοκιμάζει τα προμνημονιακές πολιτικές, έβαλε ερεσιμότητες και εθνικούς στόχους που αφορούν τον τουρισμό, τον αγροτικό πληθυσμό, τα πανεπιστήμια και την καινοτομία και εμείς ξέρετε με τι στόχους πήγαμε. Εστιατόρια, δεν ξέρω αν σας θυμίζει, δεκαετία 80, τζατζίκι, σουβλάκι, ναι, και νερά. Ευτυχώς άλλαξαν. Ευτυχώς δεν θα χρειαστούμε ως Περιφερειακή Παράταξη Δύναμη Ζωής να υλοποιήσουμε μια τουριστική αντίληψη που τουλάχιστον η δική μας γενιά δεν την έζησε, αλλά κάποιοι από εσάς που συμπράτετε σε αυτόν τον ιερό αγώνα την πολεμήσατε όσο τίποτα. Ο τρίτος τώρα αναπτυξιακός άξονας, σε συνέχεια των όσων είπα, τουριστικός κλάδος, αλλά εμείς θέλουμε ένα ανοιχτό και ένα ενταγμένο στον κοινωνικό ιστό τουριστικό πρότυπο, όπου θα έχει βέβαια από εμάς την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του τόπου μας και τη δημιουργία, επαναλαμβάνω, θέσεων εργασίας, όχι απασχόλησης. Γι' αυτό έχει εκπονηθεί, και θέλω πάλι να ευχαριστήσω αυτούς τους νέους και τις νέες επιστημόνισσες, ένα ολοκληρωμένο, πολυδιάστατο και ενιαίο σχέδιο σε Αθήνα Πειραιά, αλλά και για το σύνολο της Αττικής. Αυτές τις μέρες πάρα πολλοί πλειοδότησαν στις ομορφιές της Αττικής γης, στην ιστορικότητά της και από το Δήμο Αθηναίων έως βεβαίως το Δήμο Αρτέμιδος, θα είδατε ότι πάρα πολλές φορές μπήκε στο στόμα των υποψηφίων η λέξη τουρισμός. Δεν θέλουμε όμως να ακολουθήσουμε μία λογική που απλώς θα μετράει εισιτήρια, κλίνες ή παραμονή σε νύχτες στο Δήμο Αθήνας ή γενικά στην περιφέρεια Αττικής. Γι' αυτό έχουμε επεξεργαστεί ένα στρατηγικό σχέδιο τουριστικής προβολής της περιφέρειας, όπου βεβαίως εδώ αυτά δεν γίνονται από πεφωτισμένους δημάρχους ή μία πεφωτισμένη περιφερειάρχη. Θέλει συνέργεια και ενιαία προώθηση από πολλές και διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα, διότι όταν κάναμε την συζήτηση με τους φορείς, για παράδειγμα, στον Πειραιά, αλλά και αλλού, έχουν πια όλοι αντιληφθεί ότι εδώ δεν έχει σωτηριολογικά σχέδια ή σχέδια που μπορούν να αφορούν μόνο το Δήμο σου και να μην παίρνεις υπόψη σου όλα τα λιμάνια, όπως το Λαύριο και αλλού, σε σχέση με τον τουρισμό. Σύγχρονες μορφές, λοιπόν, τουρισμού, όχι αυτό που αρκετοί χαμογελάσαμε και εγώ από μικροφόνου γέλασα, όπως για παράδειγμα τους θεματικούς, το συνεδριακό, με άξονες όμως, συνδυασμένους πάντα για την ανάδειξη του ιστορικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου της Αττικής. Υπάρχουν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης των προορισμών και τα περισσότερα από αυτά μπορείτε να τα δείτε και στην ιστοσελίδα μας. Τώρα, ο τέταρτος αναπτυξιακός άξονας έχει να κάνει με τον ενεργειακό σχεδιασμό και τον οικολογικό μετασχηματισμό. Η πράσινη ανάπτυξη ήταν για αρκετό καιρό της μόδας. Μάθατε όλοι τα φωτοβολταϊκά, μάθατε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περίσσεψε η πλειοδοσία της οικολογικής ευαισθησίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μία κόντρα σε σχέση με το λιγνίτι, τι κάνουμε με τη ΔΕΗ και πάει λέγοντας. Τα πράγματα είναι πάντα πιο απλά όταν υπάρχει πολιτική βούληση, σχέδιο και βεβαίως
όταν δεν υπηρετούνται αλλότρια συμφέροντα από εκείνα των πολιτών και της Αττικής Γης. Εμείς λοιπόν θέλουμε μαζική εγκατάσταση μικρής κλίμακας, ΑΠΕ, από αυτοπαραγωγούς. Έχουμε αρκετούς εργολάβους σε άλλους τομείς, ας μην επιτρέψουμε να μπουν και εδώ. Και εξηγώ και οι ακούς καταναλωτές, αγρότες, βιοτέχνες, βιομηχανίες, συνεταιρισμούς και βεβαίως δήμους. Θέλουμε την ενίσχυση του βιομηχανικού κλάδου και τομέα στα πετρελοειδή, στο μέταλλο, στα χημικά και στα πλαστικά μέσω του Συμβόλου Εταιρικής Σχέσης, με στόχο ένα κανονικό πρασίνισμα, όχι σαν και αυτά που μας έχουν τάξει και ουδέποτε τα είδαμε, των παραγωγικών διαδικασιών και βεβαίως των τελικών προϊόντων. Θέλουμε πραγματικά βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας τους και γι' αυτό αμέσως περνάω στον κατασκευαστικό τομέα, όπου οφείλει η Περιφέρεια Αττικής να βοηθήσει με δημόσια έργα περιβαλλοντικής υποδομής, με ποιοτικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και κατοικίες, σύμφωνα βεβαίως πάντα με τις απαιτήσεις της οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και οι δημογραφικές μεταβολές για τις οποίες δεν γίνεται κανένας είδους λόγου. Θέλουμε τη στροφή του κλάδου στις οικοκατασκευές αναφορικά με την κατασκευή νέων κτηρίων. Και ξέρω ότι εδώ ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και έχουν επιχειρήσει κιόλας και τα έχουν υλοποιήσει. Τώρα, αν πολλής λόγος έχει γίνει για τον τουρισμό, πάρα πολλής λόγος έχει γίνει για την περιβόητη πράσινη και οικολογική ανάπτυξη, μεγαλώσαμε γενιές ολόκληρες με τη βαριά βιομηχανία που λέγεται πολιτισμός. Το θέμα είναι ότι η Αττική έχει πράγματι, για όσους έχουν ταξιδέψει, έχουν εργαστεί στο εξωτερικό, τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα, μακριά από αυτούς τους μύθους με τους οποίους όλο το προηγούμενο παλαιό σύστημα, οικονομικό-πολιτικό, λειτουργήσε και ακόμα έχει ένα αναπνευστήρα. Ευχήθηκε ο Ανδρέας, αγωνιζόμαστε όλοι, να τελειώσει αυτό την Κυριακή το βράδυ των εκλογών. Εμείς όλα αυτά δεν τα αποσυνδέουμε με τις παραγωγικές δραστηριότητες και για τους σκοπούς αυτούς έχουμε σχεδιάσει τις εξής παρεμβάσεις. Την ανάδειξη και την αξιοποίηση μνημείων όπως είναι η Ακαδημία Πλάτωνος, την μετατροπή εγκαταλελειμμένων κτηρίων σε κέντρα πολιτιστικής δημιουργίας, τη μετατροπή των σχολείων και των δημοσίων χώρων σε ανοιχτά κέντρα πολιτισμού. Έχουμε δει και στις χώρες του Νότου που δοκιμάζονται από τις πολιτικές λιτότητας, αλλά και σε χώρες του Βορρά που αντιμετωπίζουν άλλου είδους προβλήματα σε σχέση με τα δημοσιονομικά και τα οικονομικά τους, το πώς μπορούν σχολεία να λειτουργήσουν ως ανοιχτές δομές, όχι μόνο για κέντρα πολιτισμού, αλλά και για άλλου είδους πιο επίγουσες ανάγκες, κέντρα πρόληψης και όχι μόνο. Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο σύγχρονων πολυμεσικών βιβλιοθηκών, δημοτικών κινηματογράφων και κινηματογραφικών λεσχών. Μπήκαμε δηλαδή εμείς στη λογική της καταγραφής, η οποία δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ χρόνια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και επανέρχομαι στο ζήτημα της διάχυσης της διανοητικής παραγωγής στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, στους πολίτες της Αττικής και τη στήριξη ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των πολιτών. Παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά το θεσμό των πολιτιστικών συλλόγων λεσχών εργαστηρίων. Μπορούμε ακόμα και τώρα, ακόμα και δεν αλλάξει τίποτα για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε επίπεδο κυβέρνησης, να λειτουργήσουμε με εκείνον τον τρόπο, όπου πραγματικά αυτός ο θεσμός να είναι ισόφυλος των πολιτών της περιφέρειας. Βεβαίως, δικτύωση των μουσείων της περιφέρειας και εκπόνηση κοινών προγραμμάτων. Τελευταίος αναπτυξιακός άξονας, ο οποίος σχετίζεται με την κοινωνική πολιτική. Τον αφήσαμε προς το τέλος. Ήδη νομίζω έχω υπομνηματίσει, υπογραμμίσει ότι δεν μπορείς με εξαθλειωμένο πληθυσμό να κάνεις όλα τούτα. Αλλά και τον αφήσαμε και τελευταίο, διότι περίσσεψε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η πλειοδοσία για τα ζητήματα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής από ανθυποψηφίους μου, αλλά και από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη, ο οποίος βεβαίως όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με την κοινωνική πολιτική. Θα προλάβω την καχυποψία και το ενδιάθετο ερώτημα, το ενδόμηχο, το από μέσα σας. Τα λεφτά. Από πού θα αντλήσουμε λεφτά, ώστε εμείς πράγματι να ασκήσουμε σοβαρή κοινωνική πολιτική. Το κοινωνικό σκέλος του προϋπολογισμού
της περιφέρειας, όπως ήδη μίλησα με νούμερα και ποιοι είναι οι θεματικοί άξονες, ανατρέξτε να τους βρείτε και να μας ελέγξετε. Τους πόρους που αναλογούν λοιπόν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, το θεματικό άξονα του ΣΕΣ, τους πόρους από την αναλογική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στα τομεϊκά προγράμματα κοινωνικού προσανατολισμού του νέου ΕΣΠΑ. Εμείς θα τολμήσουμε, και γι' αυτό μας πολεμάει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Υπουργό Υγείας μέχρι διάφοροι άλλοι κύριοι γνωστοί για την πολιτική τους πορεία και τη συνδρομή τους στην καταστροφή της χώρας, θα κάνουμε ανακατανομή πόρων από έργα βιτρίνας και δημόσιες σχέσεις στην κοινωνική πολιτική. Και μπορούμε να το κάνουμε. Θα εξοικονομήσουμε πόρους βεβαίως από την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, άλλη λέξη για την οποία μου έχουν βάλει πιπέρι στο στόμα. Και βέβαια θα σας προκύψει και άλλο ένα ερώτημα. Με ποιο τρόπο, ποια μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε για την επίτευξη των στόχων αυτών. Επιμένουμε, το έχουμε δει αλλού να υλοποιείται, όπου οι σκοτεινές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκονται στη διοίκηση Δήμων ή άλλων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συντονισμός και η δικτύωση όλων των περιφερειακών, δημοτικών και τοπικών κοινωνικών δομών και δομών κοινωνικής αλληλεγγύης που ενεργοποιούνται στην Αττική μπορούν να αποφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Εμείς λέμε βεβαίως, και ελπίζω να μην φανεί ιδιαίτερο συγκεντρωτικό, ότι αυτή η δημιουργία πρέπει να είναι υπό την αιγίδα της περιφέρειας της Αττικής. Αυτή η ισχυρή δηλαδή δικτύωση και συνεργασία σχετικών φορέων και δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης, δομών αλληλεγγύης, εκκλησίας και των ενωριών της, αξιόπιστη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, πρέπει να είναι υπό τη δική μας εποπτεία. Και γι' αυτό θα προχωρήσουμε και σε σχετικές παρεμβάσεις, χαρακτηριστικά λέω την ίδρυση μόνιμης περιφερειακής κοινωνικής επιτροπής, όπως γίνεται καλού, με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων της Αττικής, προκειμένου να καταγράψουμε τις κοινωνικές ανάγκες, να έχουμε μια τεκμηριωμένη γνωμοδότηση για την περιφερειακή κοινωνική πολιτική, να μην αφαιθεί δηλαδή στην ευαισθησία της γυναίκας αυτή τη φορά περιφερειάρχου το πού θα πάνε τα χρήματα, και εννοείται, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας συναφών δράσεων, με εκπόνηση σχεδίων για τη βελτίωσή τους και την υποβόηθηση βεβαίως του συντονισμού των κοινωνικών δομών. Μια τέτοια δομή αλλού, σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, έχουμε δει ότι μειώνει την κατασπατάληση πόρων και δυνάμεων, διότι δεν κάνει ό,τι θέλει οι περιφερειάρχες, δεν κάνουν ό,τι θέλουν οι βήμοι με τις σχετικές μελέτες και μεγιστοποιεί την κοινωνική αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτών σε συνολικό επίπεδο. Η δεύτερη παρέμβαση είναι η αναβάθμιση και η δημιουργία κώδικα αρχών και λειτουργίας όλων των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής. Μπορεί να σας φαίνονται αυτονόητα, πιστέψτε με, δεν είναι. Πάρα πολλές υπηρεσίες υγείας με όρους νομαρχίας έχουν απλά περάσει με τον περιβόητο νόμο Καλλικράτη στην Περιφερειακή Αρχή, έχουν αλλάξει διευθύνσεις στα ονόματα, έγιναν κοινωνική μέρημνα. Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι δεν έχουμε κανενός είδους αποτέλεσμα, όχι μόνο για το χυμαζόμενο πληθυσμό της περιφέρειας, αλλά για όλους μας. Η τρίτη παρέμβαση που επήγει είναι η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων σύντηση για όλους και στέγαση για όλους σε συνεργασία με τους Δήμους, την Εκκλησία και δομές κοινωνικής αλληλεγγύης. Τέταρτη παρέμβαση, η ενίσχυση κοινωνικών δομών που παρέχουν ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Έχουμε επεξεργαστεί ήδη επιμέρους παρεμβάσεις σε σχέση με την οικογένεια και το παιδί που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Θέλω να πω και κάτι που είναι πιο πολιτικό. Θα έχετε ίσως δει το τελευταίο χρονικό διάστημα δημάρχους να έχουν ζητήσει την ψήφο μας, αν εξελέγησαν από τον πρώτο γύρο, είτε τώρα ζητούν εκ νέου στο δεύτερο, που αναφέρονται σε κοινωνικά παντοπολία, ιατρία, φαρμακεία, το έχετε δει. Εμείς, πριν από αυτές τις παρεμβάσεις, έχουμε βάλει και ένα στόχο. Να λειτουργήσουμε ως περιφέρεια με τέτοιο τρόπο, που δεν θα συζητάμε τι παροχές αλληλεγγύης θα δώσουμε, αλλά να μην δημιουργηθεί ούτε ένας άνεργος παραπάνω, ούτε ένας άπορος παραπάνω. Εδώ πλειοδοτούν, έτσι, στη βοήθεια που θα δοθεί αφού έχει εξαθλειωθεί ο συμπολίτης μας. Η δική μας λογική και το δικό μας αναπτυξιακό πρότυπο είναι τέτοιο που θα αναχαιτήσουμε αυτή τη λογική που στέλνει τους ανθρώπους στην ανεργία, στέλνει τους ανθρώπους στα συσίτια. Τρίτη ηλικία.
κολακεύουν όλοι τους νέους και τις νέες, συνηθίζω να λέω ότι ο νέος και η νέα έχει τη ρώμη της νιώτης, την ελπίδα, φρούδα, αλλά την ελπίδα μπορεί να μετακινηθεί. Κανείς όμως δεν αναφέρεται στην τρίτη ηλικία ή δεν αναφέρεται στους μεσήλικες επί μακρών ανέργους με πάρα πάρα πολλές υποχρεώσεις. Για μας είναι προτεραιότητα. Εμείς δεν αγωνιούσαμε για τα ζητήματα της ασφάλειας, τα ζητήματα του δημογραφικού, για τα ζητήματα των γεννήσεων και για την τρίτη ηλικία πριν από το μνημόνιο και το ξεχάσαμε μετά την υπογραφή των μνημονίων γιατί δεν χωρούν στις πολιτικές λιτότητας του κύριου Φούχτελ και της κυρίας Μέρκελ. Και από κοντά τα ζητήματα των συμπατριωτών μας με αναπηρία και με ψυχικές παθήσεις. Τα νούμερα που δίνει η Eurostat και οι αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν για τα ζητήματα της ψυχικής νόσου είναι πραγματικά θλιβερά. Και πώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε σε έναν πληθυσμό που εξαθλιώνεται, σπρώχνεται στο περιθώριο. Αυτό, και ξέρω ότι το αδίκησα και σε ακούγεται λαζονικό, αυτό είναι το σχέδιο του δικού μας αναπτυξιακού προτύπου που το έχουμε θέσει ήδη σε δημόσιο διάλογο, σήμερα λίγο πιο επίσημα, για την Ακτική. Ήδη νομίζω, αν υπήρχαν εν τέλει εδώ δημοσιογράφοι και μπαίναν στον κόπο να παρουσιάσουν τη δική μας πρόταση για την ανάπτυξη σε λιγότερο χρόνο από ό,τι έχουν παρουσιάσει την αφισορύπανση που έχουμε κάνει, τα λεφτά που έχουμε χαλάσει, το αν τέλει δούρου θα βάλει μπικίνι, θα καταλαβαίνανε ότι εμείς έχουμε στο επίκεντρο τους πολίτες και τις κοινωνικές ανάγκες, έχουμε στο επίκεντρο τους θεσμούς δημοκρατίας και συμμετοχής και έχουμε στόχο μια Αττική με αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, ανθρωπιά. Έχουμε την Αττική της δύναμης ζωής, έχουμε την Αττική των πολιτών. Και θα το πετύχουμε. Λίγες ώρες περιμένουμε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τη Ρένα Δούρου για την συνοπτική, αλλά σε ένα βαθμό ολοκληρωμένη, δηλαδή δίνοντας μια γενική εικόνα του τι θέλουμε να κάνουμε για στην Αττική και στις βασικές προτεραιότητες. Να πω και να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας τιμήσαν με την παρουσία τους από τον χώρο του πολιτισμού, τον χώρο των ερευνητών, του αθλητισμού, του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άνθρωποι από οικολογικές οργανώσεις, εργαζόμενοι στο ΣΟΤΑ και στην ΕΙΔΑΠ, από τον χώρο της καινοτομίας γενικότερα, της ενημέρωσης, γεωπόνη, εκπαιδευτική, μηχανική διαφόρων ειδών, από τον χώρο των φαρμακοποιών. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένη αναφορά γιατί κάποιοι θα ξεχαστούν. Θα ήθελα όμως να συνεχίσουμε με τέσσερις παρεμβάσεις που μας έχει ζητηθεί. Μας έχουν ζητηθεί πολύ περισσότερες, αλλά δεν είναι εύκολο λόγω χρόνου και λόγω του ότι βρισκόμαστε στο νήμα της προεκλογικής εκστρατείας. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Καβαθά, πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, για μερικά λεπτά. Θα ξεκινήσουμε τις παρεμβάσεις και αν υπάρχει χρόνος θα κάνετε τις ερωτήσεις και θα απαντήσουμε. Γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι συνέντευξη τύπου, είναι μια παρουσίαση θέσεων. Η Ρένα Ιδούρου έχει πολλές φορές βρεθεί και έχει απαντήσει σε πάρα πολλές ερωτήσεις. Μπορεί, αν προλάβουμε, να απαντήσει και σε άλλες σήμερα. Κύριοι βουλευτές, κυρία υποψήφια Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να ευχαριστήσω την παράταξη Δύναμη Ζωής και την Ρένα Τιδούρου για την πρόσκληση. Η ΓΕΣΕΒΕ παρίσταται με την θεσμική της ιδιότητα και ο πρόεδρός της. Θεωρώ ότι στην κατάσταση που σήμερα βρίσκονται το σύνολο του ελληνικού λαού και η πλειονότητα των επιχειρήσεων, θα πρέπει αυτή την Κυριακή να δώσουμε ένα μήνυμα αλλαγής πολιτικής. Η πολιτική των μνημονίων, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης,
που ακολουθήθηκε οδήγησε σε περιορισμό των μισθών και των συντάξεων οριζόντια κατά 50%, μείωσε τον κύκλο εργασιών στις επιχειρήσεις μεσοσταθμικά τα 4 μνημονιακά χρόνια κατά 35%, έκλεισε οριστικά 200.000 επιχειρήσεις και οδήγησε στην ανεργία 700.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη συμμετοχή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, και οι οποίες έχουν καθοριστικό ρόλο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στο οικονομικό γίγνεσθε της χώρας. Οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες στην Ελλάδα είναι το 96,4%, δημιουργούν το 85%, έχουν δημιουργήσει και υπάρχουν το 85% των θέσεων εργασίας στη χώρα, παράγουν δε το 75% της προστιθέμενης αξίας και είναι έξω από το σχεδιασμό και τη στρατηγική των 4 ετών των μνημονίων. Προχθές ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη. Δεν υπάρχουν σε αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που θα δώσουν την όθηση για την ανάπτυξη της χώρας. Τι χρειαζόμαστε, τα είπε και η κυρία Δούρου προηγουμένως. Χρειαζόμαστε ένα σταθερό περιβάλλον, σταθερό φορολογικό σύστημα, χρηματοδοτικά εργαλεία σχεδιασμένα για τις μικρές επιχειρήσεις που επιχειρούν σε εποχή οικονομικής ύφεσης, γιατί αυτά που σχεδιάστηκαν τα 4 τελευταία χρόνια, είτε σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο Βρυξελών, ήτανε για επιχειρήσεις που αυξάνουν τους τζίρους τους και έχουνε ρευστότητα και κύκλο εργασιών και πελάτες. Και δεν έχουν βεβαίως οφειλές. Και να σας θυμίσω ότι 350.000 από τις 570.000 συναδέλφους μου είναι εκτός ιατρικής και νοσοκομιακής περίθαλψης, γιατί αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ασφαλιστικό τους φορέα. Από το πρόγραμμα, για να κλείσω, για να μην κουράσω, κρατάω 2 στοιχεία. Έχει πάρα πολλά θετικά για τις μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτές που είναι η πλειονότητα. Θα σταθώ σε 2 σημεία. Στο ένα, ότι πραγματικά θα πρέπει, εάν αύριο τη Δευτέρα το πρωί είστε περιφερειάρχης, θα πρέπει να κάνετε μια ουσιαστική διαβούλευση για την ανάπτυξη και το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Αττικής. Γιατί δεν μπορεί να εκπονούν στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης το ΙΟΒΕ, η Μακίνζη και το ΚΕΠΕ, χωρίς τη συμμετοχή αυτών που τους αφοράν. Και δεύτερο, να δούμε τον καταμερισμό των ΠΕΠ και των τομεακών ταμείων που θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Στόχευση στις μικρές επιχειρήσεις, χωρίς η ΓΕΣΕΒΕ να είναι κατά των μεγάλων επενδύσεων, αλλά οι μεγάλες επενδύσεις, κυρίες και κύριοι, θέλουν χρόνο ορίμανσης, είναι εντάσεως κεφαλαίου και δεν είναι εντάσεως εργασίας, και εδώ θέλουμε να λύσουμε το κυρίαρχο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που είναι η ανεργία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Να δώσω το λόγο στον Βασίλη τον Κίλια από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Γεια σας, δεν περίμενα να κληρωθώ εγώ. 2 κουβεντούλες θα πω. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ ενθαρρυντικό, τουλάχιστον στο 4ο άξονα που παρουσιάσατε στο πρόγραμμα, όπου το ενεργειακό κομμάτι, ο ενεργειακός μετασχηματισμός, είναι μέσα στη λογική της ίδιας παραγωγικής ανασυγκρότησης όπως τη συζητάμε αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πρώτα απ' όλα για να ξεπεράσουμε και τους μύθους τους οποίους είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί όσοι τουλάχιστον θυμόμαστε μερικά πράγματα, θυμόμαστε πώς όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η πράσινη ανάπτυξη τελικά ξεκίνησε σαν μια πολύ μεγάλη φούσκα και έχει αφήσει στα μάτια όλων των πολιτών μια πολύ στραβή γεύση. Πρέπει να την αλλάξουμε αυτή. Καρδιά όλου του ζητήματος είναι ο σχεδιασμός.
ένα παράδειγμα μόνο. Πολύ ωραία λέμε ότι θα γεμίσουμε τον τόπο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μικρές. Σκεφτείτε όμως ότι αυτή τη στιγμή, την ώρα που έχουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα από κτίρια, είτε βιοτεχνικά, είτε δημόσια κτίρια, είτε ιδιωτικά, συζητάμε για το αν θα φτιάξουμε φωτοβολταϊκό πάρκο σε ένα δάσος στην Πεντέλη. Την ώρα που έχουμε βιοτεχνίες οι οποίες παράγουν απόβλητα, στερεά ή υγρά βιομάζας, είτε απόβλητα είτε απορρίμματα που έχουν, όπως ξυλοβιομηχανίες ή βιομηχανίες τροφίμων, συζητάμε για το αν θα φτιάξουμε μονάδες βιομάζας οι οποίες θα κουβαλάνε ξύλο από και εγώ δεν ξέρω πού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν ο ίδιος ο σχεδιασμός, βάζοντας τουλάχιστον τη λογική μπροστά και μερικά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν. Ένα πράγμα το οποίο επίσης είναι σημαντικό και είναι πριν από αυτά, είναι η ίδια εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν μπορεί κανείς να πάει στον ενεργειακό τομέα χωρίς να συζητήσει για την εξοικονόμηση. Αυτή τη στιγμή, ειδικά στην περιφέρεια Αττικής και στις δραστηριότητές της, είτε όσον αφορά το κτηριακό απόθεμα του ιδιωτικού τομέα, είτε τις ίδιες τις βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, είτε και τον τομέα των μεταφορών, το δυναμικό της εξοικονόμησης είναι τεράστιο. Είναι προτεραιότητα λοιπόν να πάμε εκεί. Και για να σας πω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, προφανώς δεν μπορούμε να πάμε σε ένα σχολείο να βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό τη στιγμή που τα τζάμια του είναι σπασμένα, τη στιγμή που δεν έχει φυσικό αέριο, τη στιγμή που ο Δήμος δεν μπορεί να πληρώσει για το να ζεσταίνονται τα παιδιά το χειμώνα. Το λέω ως παράδειγμα αυτό, έτσι. Ένα τρίτο σημαντικό που ξεχνάμε είναι το θέμα της ίδιας κατανάλωσης. Την τελευταία χρονιά που μας πέρασε, βιώσαμε ένα πολύ, πολύ, πολύ αρνητικό πράγμα, την ενεργειακή φτώχεια. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στη χώρα μας. Για την ίδια την περιφέρεια, για τις ίδιες τις δημοτικές αρχές, αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Όχι μόνο και μόνο γιατί είναι μια κοινωνική πολιτική, αλλά γιατί η ίδια η περιφερειακή διοίκηση θα πρέπει να αισθάνεται ότι εκπροσωπεί τους ανθρώπους που καταναλώνουν αυτό το αγαθό που λέμε εμείς της ενέργειας. Να μην είναι ένας παρατηρητής ανάμεσα σε αυτούς και τις επιχειρήσεις οι οποίες τους πουλάνε τα αγαθά ή το κράτος που βάζει τους φόρους. Πρέπει να μπαίνει ενεργητικά μέσα, να τους εκπροσωπεί, να φτιάχνει τιμολόγια, να φτιάχνει ταμεία, να καταγράφει, να πιέζει, να διεκδικεί για λογαριασμό τους. Και τελευταίο, και ευχαριστώ για την ευκαιρία και να πω και τις ευχές στο τέλος, η ίδια η ενέργεια, ο ίδιος ενεργειακός τομέας είναι ένας από τους πρώτους τομείς ο οποίος ενισφέρει στην καινοτομία και την έρευνα. Φυσικά ο καθένας βλογάει τα γένια του. Κουκιά ξέρω, κουκιά μαρτυράω. Αλλά αν δεν προχωρήσουμε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε πραγματικά στην καινοτομία και την έρευνα, ο ενεργειακός τομέας είναι το απαραίτητο startup. Τουλάχιστον εμείς από τη μεριά του ΚΑΠ ελπίζω να βοηθήσουμε. Λοιπόν, δυνατά, πάμε και από Δευτέρα τα λέμε σε άλλη βάση. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη τον Κίλια. Να δώσω το λόγο στον κύριο Λουράντο, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, για δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Να δείτε χαρές που θα κάνει ο Άδωνης. Κοιτάξτε, του εξήγησα. Εξήγησα σε όλο τον κόσμο ότι η υγεία δεν έχει κόμμα. Του εξήγησα ότι θα πηγαίνω όπου με καλούν. Όπου με τιμούν, θα τους τιμώ κι εγώ. Και ήρθα να σας τιμήσω όπως κι εσείς με τιμάτε. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες. Να πηγαίνουμε όπου θέλουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να δρούμε συνέχεια από καρδιάς για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όχι του κλάδου, τα προβλήματα του ελληνικού λαού, στα οποία συμμετέχουμε ως υγειονομικοί. Θα ήθελα να σας πω ότι προεκλογικά πολλά ακούγονται. Το θέμα είναι τι γίνονται μετά τις εκλογές. Και η ουσία είναι εκεί. Ήρθα να ακούσω για να τα καταχωρήσω στο μυαλό μου και να μπορέσω μετά να σας επιτεθώ, όπως επιτέθηκα και στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και στον κύριο Σαμαρά, οι οποίοι δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους. Με μεγάλη μου χαρά συμπράττω με οποιονδήποτε για το καλό του ελληνικού λαού. Ξέρετε, και το εννοώ επειδή έχω κάνει περισσότερα χρόνια σε κόμμα που του ήταν εύκολη κριτική, ξέρετε ότι είναι πιο εύκολο. Γι' αυτό, αντί να ιεραρχήσετε την επίθεση και την άσκηση κριτικής στα λάθη που θα γίνουν, σας θέλω συνεργό, συμμέτοχο, συνένοχο. Να σας πω κάτι.
η συνενοχή σε αυτού του είδους το πρόγραμμα με ενδιαφέρει και με τιμά. Βεβαίως. Και θα σας πω επίσης ότι για την υγεία ειδικά του κόσμου, η οποία πλήττεται αυτή τη στιγμή και η οποία, θα το πω κανονικά και δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να βγάλουν τα ΜΜΕ που θα το βγάλουν, η οποία, θα ξέρουν, έχουν βρει τον τρόπο, μη στεναχωριέστε, υπάρχει τρόπος, η οποία πλήττεται και στην τσέπη του ελληνικού λαού, που άκουσα ξαφνικά και σήμερα ακόμα ότι μειώθηκε η τιμή των φαρμάκων και μειώθηκε και η συμμετοχή των ασφαλισμένων, είναι λάθος, είναι ψέματα. Ό,τι ψέμα θες ακούσα από τα ΜΜΕ σήμερα και θα ήθελα και σε αυτό όσο μπορείτε να συμβάλλετε. Γιατί ξέρετε κάτι, εκτός από υγεία, εκτός από την καθημερινότητα, πρέπει να έχουμε ψυχική ηρεμία. Και την ψυχική ηρεμία δεν μας τη δίνουν το βράδυ, ειδικά που πάμε να κοιμηθούμε τα ΜΜΕ. Πρέπει λοιπόν και εσείς, σαν Περιφερειάρχης, και το εύχομαι, να συμβάλλετε, ούτως ώστε να μπορούμε το βράδυ να δούμε ειδήσεις, να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει στον ελληνικό λαό, χωρίς να θέλουμε να πάρουμε τα ερημιστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Λουράντο. Να δώσουμε το λόγο στον Κώστα Ράντο από το Σύλλογο Εργαζομένων στο ΝΕΟΤ. Είναι εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Εγώ μιλάω βέβαια εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου, αλλά κυρίως μιλάω ως Αθηναίος πολίτης. Γεννήθηκα 5-10 μέτρα μακριά από εδώ στα Πετράλωνα. Συνεπώς ξέρω και τα προβλήματα, ξέρω και τι δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια για την ανάπτυξη της Αττικής και κυρίως της Αθήνας, αλλά κυρίως για την τουριστική ανάπτυξη. Στην Αττική δεν έγινε τίποτα για να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Η Αττική χρησιμοποιείται μόνο ως αεροδρόμιο να τους φέρνουμε και να τους στέλνουμε στα νησιά. Η Αττική που θα έπρεπε να είναι ο πρώτος προορισμός στον κόσμο, διότι η ιστορία που έχει ο τόπος πρώτον, ο πολιτισμός που έχει, τα μνημεία που έχει, αλλά και η δυνατότητα που έχει να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό και να προσφέρει υπηρεσίες ποιοτικές, προστατεύοντας βέβαια ταυτόχρονα και το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος, σας πληροφορώ, ήταν η πρώτη και η κύρια αποστολή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ένας από τους λόγους που σήμερα διαλύεται ο ΕΟΤ είναι ακριβώς γιατί ήταν πάντοτε εμπόδιο στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το Δεκέμβριο ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει ένα κομμάτι του μόνο που θα κάνει την προβολή. Θα παίρνει δηλαδή χρήματα και θα τα μοιράζει για να προβάλλει. Δυστυχώς. Προσπαθήσαμε σε συνεργασία και με τον κύριο Χρυσοτάκη, ο οποίος μας στήριξε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθειά μας να αποτρέψουμε τη διάλυση, δεν το κατορθώσαμε. Μέχρι να διαλυθούμε όμως, εξακολουθούμε και διαχειριζόμαστε περιφερειακά κονδύλια και όπου μας έχει ζητηθεί, από όποιες περιφέρειες της Ελλάδας μας έχει ζητηθεί, παρεμβαίνουμε και δημιουργούμε και έργα υποδομής, αλλά και συμβουλεύουμε τις περιοχές για το πώς θα αναπτυχθούν τουριστικά. Ένα τελευταίο. Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ως Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μέχρι τη δεκαετία του 90 οργανώναμε εδώ ένα παγκοσμίου φήμης πολιτιστικό γεγονός, το Φεστιβάλ Αθηνών. Σήμερα, ξέρει κανείς αν υπάρχει? Ξέρετε ότι το Θέατρο του Λυκαβητού, το οποίο είναι ένα μνημείο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, καταραίει? Ποιος το διαχειρίζεται αυτό? Από το 90 που έφυγε από εμάς δεν ξέρουμε ποιος το έχει. Εμείς πιστεύουμε ότι η Αττική χρειάζεται ανάπτυξη. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ είπε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν προβλήματα. Ο τουρισμός θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να ξαναπάρει μπροστά η τοπική οικονομία. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι μεταφέρω το μήνυμα από τους συναδέλφους μας ότι είμαστε στο πλευρό σας, ότι είμαστε στη διάθεσή σας για να δώσουμε την όποια συμβουλή χρειάζεστε όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη της Αττικής και πιστεύουμε ότι τη Δευτέρα θα συνεργαστούμε στενότερα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ράντο. Να δώσω το λόγο στον τελευταίο
που θα παρέμβει σήμερα στον κύριο Θόδωρο Σεραφίδη, Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Γεια σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, το Τεχνικό Επιμελητήριο και εγώ σαν Αντιπρόεδρος εκπροσωπούμε 140.000 συναδέλφους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δυστυχώς, τους συναδέλφους μας και ιδιαίτερα τους νέους αυτούς που, όπως γνωρίζετε, έφαγαν τα μάτια τους στο θρανείο, έφαγαν τα μάτια τους με το να διαβάζουν, να προσπαθούν να μπουν, μπήκανε στα πολυτεχνία, βγήκαν από τα πολυτεχνία και το όνειρό τους από εκεί άρχισε να σβήνει. Τους έστειλαν δυστυχώς με τις μνημονιακές πολιτικές στο εξωτερικό, δήθεν ότι εκεί υπάρχουν όλα ανοιχτά και μπορούν να βρουν δουλειές. Τα δικά μας μηνύματα από τους συναδέλφους μας που στάλθηκαν στο εξωτερικό που αναγκάστηκαν να πάνε είναι πολύ άσχημα. Πρέπει να δημιουργήσουμε και η περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει θέσεις εργασίας για τους επιστήμονές μας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο των 140.000 μηχανικών έχει θέσεις. Και μάλιστα επεξεργασμένες, γιατί στο δυναμικό του υπάρχουν επιστήμονες, συνάδελφοι πολιτικοί μηχανικοί των πολυτεχνείων, διάφορων φορέων, έχουμε δική μας μέσα δομές τέτοιες που μπορούν να βοηθήσουν. Το προηγούμενο λοιπόν διάστημα δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με τη συνεργασία που είχαμε με την περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει ένα κακό προνόμιο, δεν είναι καλές οι λέξεις, δεν πειράζει, το να έχει η περιφέρεια Αττικής χιλιάδες κτίρια, παλιά κτίρια που χρειάζονται αντικατάσταση. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ο σεισμός δεν περιμένει πότε, ούτε προειδοποιεί, ούτε πότε θα το πούμε εμείς. Ο σεισμός μπορεί να έρθει αύριο, μεθαύριο, μετά από ένα χρόνο, μετά από 10 χρόνια. Αυτά τα χιλιάδες κτίρια που εμείς οι μηχανικοί, όταν βρεθούμε, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι και ποιος είναι ο φέροντας τους οργανισμός, γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές δυστυχώς ποια θα είναι η συμπεριφορά του σε ένα σεισμό. Χρειάζεται αντικατάσταση κτιρίων. Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα. Αντικατάσταση παλαιών κτιρίων σημαίνει και μια πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Σημαίνει συγχρόνως ότι μπορούμε να δημιουργηθούν πάλι ελεύθεροι χώροι. Τέτοιου είδους προτάσεις έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο. Καλούμε και επιθυμούμε και είμαστε στη διάθεση της περιφέρειας να έχουμε μία συνεργασία, είμαστε στη διάθεσή τους. Το Τεχνικό Επιμελητήριο του οποίου, όπως γνωρίζετε, τα χιλιάδες μέλη είναι στην ανεργία, στο μεγαλύτερο βαθμό. Το τελευταίο διάστημα αναγκάστηκε, σε παρένθεση η λέξη αναγκάστηκε, να ξεκαθαρίσει και να έχει αντιμνημονιακές λογικές. Ούτε ανάπτυξη υπάρχει, ούτε ζωή, ούτε τίποτε, με μνημονιακές λογικές και δράσεις. Ήδη η νέα διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εδώ και είναι λίγες μέρες, αλλά και οι παλιότεροι, όλοι σχεδόν ομόφωνα είχαμε με δικές μας ανακοινώσεις δείξει το δρόμο σε τέτοιου είδους αντιμνημονιακές λογικές. Τελειώντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είμαστε στη διάθεση της περιφέρειας. Ζητάμε από την Δευτέρα, που ελπίζουμε να έχουν πάει όλα καλά, τη δική σας συνεργασία για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Υπερβαίνοντας το χρόνο, να δώσουμε όμως το λόγο στην γραμματέα της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, αν κατάλαβα καλά. Μαρία Κωνσταντοπούλου. Από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό και καλή επιτυχία στο συνδυασμό και στη Ρένατη Δούρου. Ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ σύντομο, εκπροσωπώντας ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών τους ερευνητές των ερευνητικών κέντρων της Αττικής, που είναι ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ότι είδα πράγματι με πολύ ευχαρίστηση ότι στο πρόγραμμά σας υπήρχε η λεγόμενη έξυπνη εξειδίκευση, που θα ήθελα να το τονίσω, για την έρευνα και την καινοτομία. Υπήρχαν συγκεκριμένοι θεματικοί τομείς που νομίζω ότι θα έπρεπε μετά, από τη Δευτέρα και μετά, να τους δούμε και πώς πραγματικά μπορούμε και εμείς από τα ερευνητικά κέντρα ως άμεσα ενδιαφερόμενοι και φυσικά και με τον επιχειρηματικό τομέα, σε συνεργασία, να δούμε πώς πραγματικά αυτοί οι πόροι, οι οποίοι θα είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό όφελος για την περιφέρεια, και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό και δεν ακούγεται πολύ στα παράθυρα, ότι αυτή τη στιγμή, στο νέο ΣΕΣ, θα έρθουν πολλά χρήματα στις περιφέρειες.
και θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση και όπως λέγεται και στην Ευρώπη, no more roads, no more bridges. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό και θα πρέπει να το συζητήσουμε από τη Δευτέρα και μετά. Καλή επιτυχία. Νομίζουμε ότι η έρευνα και η κοινοτομία μπορεί να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της χώρας. Τα ερευνητικά κέντρα το δείχνουν με τις νέες θέσεις εργασίας, με τις μεγάλες επιτυχίες τους και στους βιβλιομετρικούς δείκτες, αλλά και στην εισρωή χρημάτων μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων. Καλή επιτυχία και από τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες πάρα πολύ. Να ευχηθούμε όλοι ότι από Δευτέρα θα αλλάξει πρόσωπο και η χώρα και η Αττική. Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.